ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας χάτμπολ των γυναικών. Στον δεύτερο υπόμιλο του δεύτερου ομίλου, ο μοναδικό εκπρόσωπο τη Τράκη στην κατηγορία Βορέα Αλεξανδρούπολη ολοκλήρωσε τη φετινή παρουσία του στην τρίτη θέση τη βαθμολογία, πραγματοποιώντα μια αξιόλογη πορεία με ένα ρόστερ με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικία. Στην 14η και τελευταία στροφή η ομάδα του Χρήστου Ποντισίδη γνώρισε την ήττα με 29-23 από τον πρωταθλητή του ομίλου Πανελλήνιο Νεάπολη, ο οποίο θα παλέψει για την άνοδο στην Α1 μέσω των Παράζ. Ο Πανελλήνιος ταξίδεψε στον Εύρο χωρί άγχος έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά, ενώ ο Βορέα διεκδικούσε τη δεύτερη θέση. Τελικά η ομάδα του Εύρου τερμάτισε στην τρίτη θέση ένα αξιόλογο αποτέλεσμα, αν αναλογιστεί κανεί ότι αποτελείται ω επιτοπλίστων από νέα σε ηλικία κορίτσια. Το πρώτο ημίχρονο στο κλειστό γυμναστήριο των Φαρών ολοκληρώθηκε με την ομάδα τη Θεσσαλονίκη μπροστά στο σκορ με 15-7. Στο δεύτερο μέρο, ο Βορέα έκανε την αντεπίθεσή του και κατάφερε να μειώσει ακόμη και στα δύο γκολ. Αλλά ο Πανελίνιο έφτασε τελικά στη νίκη. Πρώτη σκόρερ του Βορέα αλλά και τη αναμέτρηση ήταν η αρχηγό του Νίνα Νικόλοβα με 9 τέρματα. Ενώ τον Πανελίνιο στο σκοράρισμα οδήγησε η Χριστοφορίδου με 7. Το παιχνίδι φάνηκε ότι ήταν πολύ δύσκολο. Ε, είχαμε προετοιμαστεί να μην αντιμετωπίσουμε τόσε μεγάλε δυσκολίε. Δεν μα βγήκαν πράγματα που είχαμε σχεδιάσει, που ήταν στο πλάνο μα. Φάνηκε ότι ήταν η οριμότερη η ομάδα του Πανελληνίου στο πρώτο μήχρονο. Εμεί είχαμε περισσότερο άγχο, ε, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μα βγουν πολλά ε, πράγματα που είχαμε σχεδιάσει επιθετικά, να είμαστε λίγο αγχωμένε πίσω στην άμυνα, να μην μα βγουν πολλά τρεξίματα. Ε, με το τέλο του πρώτου μηχρόνου, μπαίνοντα στα ποδητήρια, μιλήσαμε με τον προπονητή μα, είπε κάποια πράγματα να βελτιώσουμε. Ε, μπήκαμε λίγο πιο ψυχωμένες, Γι' αυτό και φάνηκε ότι παρόλο που μπήκαμε με 8 γκολ ε, πίσω και ένα που φάγαμε από την αρχή του ημιχρόνου, την καλύψαμε τη διαφορά των 9 τερμάτων και φτάσαμε μέχρι στα 2 γκολ πίσω. Παρόλα αυτά δεν φανήκαμε όμως να την κρατάμε αυτή τη διαφορά και ήταν κάτι που μας ήταν μια ονέκτημά μας ότι μπορούσαμε να κρατήσουμε τη διαφορά των δύο τερμάτων και αν μπορούσαμε να την ξεπεράσουμε και να νικήσουμε τον αγώνα. Στα κρίσιμα σημεία κάναμε λάθη, δεν ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένε. Με αποτέλεσμα να δίνουμε την ευκαιρία στην ομάδα του Πανελληνίου από τα λάθη μας να βάζει γκολ. Ήταν μια ομάδα που τρέχει, δίσκ, που τρέχει γρήγορα και εκμεταλλεύτηκε φυσικά όλα μα τα λάθη. Γι' αυτό και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ε, εύχομαι στην ομάδα του Πανελληνίου τα καλύτερα. Να δώσω συγχαρητήρια καταρχά στην αντίπαλη ομάδα, στην Αλεξανδρούπολη, γιατί έχει κάνει μια πάρα, πάρα πολύ καλή πορεία στον όμιλό μα. Ε, ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε βαθμολογική σημασία για μα. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Διεκδικούμε μία θέση στα μπαράζ για την άνοδο στην Α1. Η ομάδα μα αποτελείται κυρίω από νεάνιδε, από, νεάνιδες, από μικρέ παίχτριε. Ε, καλή πορεία εύχομαι στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε εμά ε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Για μας ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, το ξέρουμε από την αρχή. Ε, συγχαρητήρια και στην άλλη ομάδα για την προσπάθειά της, ε, σε ένα δύσκολο γήπεδο. Για μας δεν είχε βαθμολογική σημασία γιατί ήδη ε, είμαστε πρώτοι στον Όμιλο, γιατί πιστεύω μας αξίζει κιόλα. Αλλά ήρθαμε να πολεμήσουμε για αυτό το παιχνίδι, να τελειώσει αυτός ε, ο γύρος όπως μας αξίζει και είμαστε έτοιμοι για τα Final Four.